Γεια σας, ονομάζομαι Μαρία Ιουλιανού και θα σας παρουσιάσω για το Market Basket Analysis. Πιο κάτω θα γίνει αναφορά στους κανόνες συσχέτισης, στο Market Basket Analysis, στον αλγόριθμο a priori και σε έναν παράδειγμα. Οι κανόνες συσχέτισης είναι κανόνες οι οποίοι εκφράζουν συσχέτισης μεταξύ αντικειμένων. Προκύπτουν με τη διαδικασία εξόρυξης κανόνας συσχέτισης, που είναι μια πολύ διαδεδομένη διαδικασία. Γίνεται κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε βάσεις για ανακάλυψη χρήσιμων συσχετήσεων μεταξύ προϊόντων, όπως για παράδειγμα η εύρεση προϊόντων τα οποία αγοράστηκαν μαζί. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές Market Basket Analysis. Υπάρχουν τέσσερις τύποι των κανόνων συσχετήσεων. Αρχικά, μια κλασική περίπτωση είναι κανόνες που αναζητούμε να σχετίζονται με την ύπαρξη ή απουσία αντικειμένων. Κανόνες σε αυτήν την περίπτωση ονομάζονται Boolean κανόνες συσχέτισης. Οι κανόνες που προκύπτουν κατά το Market Basket Analysis είναι συνήθως τέτοιοι κανόνες. Αν όμως οι κανόνες περιγράφουν συσχέτισης μεταξύ ποσοτικών αντικειμένων ή ιδιωτήτων, τότε ονομάζονται ποσοτικοί κανόνες συσχέτισης. Για παράδειγμα, η ηλικία εκφράζει διαστήματα τιμών και θα υποστεί διακριτοποίηση, ομαδοποίηση των δεδομένων. Δηλαδή, δεν έχουν μόνο μία τιμή. Αν οι κανόνες αναφέρονται σε μία διάσταση ή ιδιότητα, τότε ονομάζονται κανόνες απλής διάστασης. Τυπικό παράδειγμα της κατηγορίας αποτελεί κανόνας «Όχι αγοράζει μπύρα, επομένως όχι αγοράζει και πατατάκια». Αυτός ο κανόνας είναι απλής διάστασης αφού αναφέρεται σε μία μόνο ιδιότητα, το αγοράζει. Κάποιες μέθοδοι παραγωγής κανόνας συσχέτισης μπορούν να δημιουργήσουν κανόνες σε διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης. Για παράδειγμα, με την ηλικία που έχει διάφορα στάδια, μπορεί να προκύπτει διαφορετικό κανόνα για άτομα ηλικία 30 με 39 και διαφορετικό για άτομα ηλικία 30. Η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη είναι δύο μετρικέ που αντιπροσωπεύουν του κανόνε συσχετήσεων. Η εμπιστοσύνη παρέχει ένα μέτρο για το πόσο συχνά εμφανίζεται ένα προϊόν προ το σύνολο κάποιου συγκεκριμένου προϊόντο. Ενώ η υποστήριξη παρέχει ένα μέτρο για το πόσο συχνά ένας κανόνας συμβαίνει στο σύνολο όλων των συναλλαγών. Η τεχνική Market Basket Analysis έχει σαν κύριο στόχο την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τις αγορές των πελατών με σκοπό την ανακάλυψη συσχετήσεων μεταξύ των διάφορων προϊόντων. Τυπικά, μία συσχέτιση μεταξύ δύο προϊόντων είναι της μορφής if προϊόν α δεν προϊόν β, που σημαίνει αν το αντικείμενο α υπάρχει στο καλάθι αγορών, τότε υπάρχει και το αντικείμενο β. Η απάντηση στο ερώτημα ποιου συνδυασμού προϊόντων θα αγοράσει ο πελάτης σε μια επίσκεψή του στο κατάστημα μπορεί να δοθεί με χρήση μια διαδικασία που είναι γενικότερα γνωστή ως Market Basket Analysis. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο marketing για κάποια ιδιαίτερη στρατηγική διαφήμισης ή και προώθησης των προϊόντων. Για παράδειγμα, αντικείμενα που αγοράζονται συχνά μαζί μπορεί να τοποθετηθούν κοντά μεταξύ τους, έτσι ώστε να δοθεί το ερέθισμα στον πελάτη που έχει την προδιάθεση να τα αγοράσει. Ένα άλλο σκεπτικό είναι να τοποθετηθούν αυτά τα αντικείμενα σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, έτσι ώστε ο υποψήφιος πελάτης να περιπλανηθεί στο κατάστημα αγοράζοντας και άλλα προϊόντα. Τέλος, η γνώση που προκύπτει που το Market Basket Analysis μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν εκπτώσεις ή προσφορές για την αγορά του συγκεκριμένου συνδυασμού προϊόντων. Ο αλγόριθμος a priori προτάθηκε το 1994 και είναι ο κλασικότερος αλγόριθμος στην ανακάλυψη κανόνων συσχετήσεων. Στόχος του είναι η ανακάλυψη συχνών σύνολων αντικειμένων για Boolean κανόνες συσχέτισης όπως το Market Basket Analysis. Το όνομα του προκύπτει από το γεγονός ότι ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί προγενέστερη γνώση για τις ιδιότητες των συχνών συνόλων. Δηλαδή, τα μία δύο υποσύνολα ενός συχνού συνόλου πρέπει να είναι και αυτά συχνά. Για την εξαγωγή των κανόνων, ο αλγόριθμος εκτελεί πέντε στάδια. Αρχικά βρίσκει τα συχνά σύνολα με ένα χαρακτηριστικό. Στη συνέχεια, οδηγείται στην έβρεση μεγαλύτερων συνόλων με περισσότερα χαρακτηριστικά, αφού βρει την υποστήριξη και τη συγκρίνει με τη ζητούμενη. Εάν είναι μικρότερη από τη ζητούμενη, τότε απορρίπτεται και δεν μπαίνει στο σύνολο. Μετά ακολουθεί η συνένωση και το κλάδεμα. Αυτά τα στάδια επαναλαμβάνονται μέχρι που να μην δημιουργούνται άλλα σύνολα, δηλαδή να έχει φτάσει στα μέγιστα συχνά σύνολα. Τέλος, ελέγχεται η εμπιστοσύνη για να παραχθούν οι κανόνες.
Για έναν παράδειγμα, έχουν καταγραφεί τα προϊόντα από 7 γαλάτσια. Τα προϊόντα είναι ο καφέ, ζάχαρη, το γάλα και το ψωμί. Που υπάρχει 0 σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν υπάρχει στο καλάθι, ενώ που υπάρχει 1 σημαίνει ότι το προϊόν υπάρχει στο καλάθι. Η ζητούμενη υποστήριξη είναι 40% και η εμπιστοσύνη 80%. Αρχικά βρίσκουμε το Έλενα με βάση την υποστήριξη των 4 προϊόντων. Ο καφές εμφανίζεται 4 φορές στα 7 γαλάσια, η ζάχαρη υπάρχει 5 φορές στα 7 γαλάσια, το γάλα 4 φορές στα 7 γαλάσια, το ψωμί 5 φορές στα 7 γαλάσια. Εφόσον η υποστήριξη και των 4 είναι μεγαλύτερη από 40%, παίρνουν και τα 4 στο σύνολο LN. Οι διάφοροι συνδυασμοί που προκύπτουν είναι καφέ ζάχαρη, καφέ γάλα, καφέ ψωμί, ζάχαρη γάλα, ζάχαρη ψωμί και γάλα ψωμί. Έπειτα βρίσκουμε το L2 με βάση την υποστήριξη των συνδυασμών που έχουν προκύψει. Ο καφές και η ζάχαρη εμφανίζονται μαζί 3 φορές στα 7 γαλάτσια. Ο καφές και το γάλα εμφανίζονται μαζί 1 φορά στα 7 γαλάτσια. Ο καφές και το ψωμί 2 φορές μαζί. Η ζάχαρη και το γάλα 3 φορές μαζί στα 7 γαλάτσια. Η ζάχαρη και το ψωμί 4 φορές μαζί. Και το γάλα και το ψωμί 4 φορές μαζί στα 7 γαλάτσια. Αυτά που έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη από 40% είναι ο καφέ, ζάχαρη, ζάχαρη, γάλα, ζάχαρη, ψωμί, γάλα, ψωμί και μπαίνουν στο σύνολο L2. Τα άλλα απορρίπτονται γιατί είναι μικρότερα από 40%. Ακολουθεί η συνένωση και το κλάδισμα. Συνενώνονται οι συνδυασμοί του συνόλου L2 και καταλήγουμε στον καφέ, ζάχαρη, γάλα, ψωμί. Βρίσκουμε την υποστήριξή του που εμφανίζεται 1 φορά στα 7 γαλάτσια. Είναι μικρότερη από 40%, επομένως απορρίπτεται, άρα σταματά εδώ η εύρεση των συχνών συνόλων. Τέλος, ελέγχουμε την εμπιστοσύνη του συνόλου L2. Ο καφές και η ζάχαρη εμφανίζονται μαζί 3 φορές προς τον καφέ που εμφανίζονται 4 φορές μαζί. Η ζάχαρη και ο καφές εμφανίζονται μαζί 3 φορές μαζί προς τη ζάχαρη που εμφανίζεται 5 φορές. Η ζάχαρη και το γάλα εμφανίζονται μαζί 3 φορές προς τη ζάχαρη που εμφανίζεται 5. Το γάλα και η ζάχαρη εμφανίζονται μαζί 3 φορές προς το γάλα που εμφανίζεται 4. Το γάλα και το ψωμί εμφανίζονται μαζί 4 φορές προς το γάλα που εμφανίζεται 4 φορές. Και το ψωμί και το γάλα εμφανίζονται 4 φορές μαζί προς το ψωμί που εμφανίζεται 5 φορές. Ο συνδυασμός γάλα, ψωμί, ψωμί και γάλα έχει εμπιστοσύνη μεγαλύτερη από 80%, επομένως αυτοί οι δύο συνδυασμοί θα προκύψουν και οι κανόνες. Άρα, από αυτούς τους δύο συνδυασμούς καταλήγουμε όποιος αγοράζει γάλα αγοράζει και ψωμί, όποιος αγοράζει ψωμί αγοράζει και γάλα. Αν ελαττώναμε την εμπιστοσύνη στο 70%, τότε θα προκύπταν 4 κανόνες αντί 2. Ευχαριστώ.